σε μια εβδομάδα οι τελικές αποφάσεις για το αν θα διεξαχθούν κανονικά οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης στις 12 Δεκεμβρίου ή αν θα υιοθετηθούν ένα από τα δύο σενάρια που προκρίνει η κυβέρνηση. Αναβολή των εκλογών για 2,5 χρόνια και παράταση θητείων. Η διεξαγωγή εκλογών μειωμένη θητείας 2,5 χρόνων. Μια νέα πρόταση που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή από τον Υπουργό Εσωτερικών. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι ότι θα έχει ψηφιστεί το σύνολο των νομοθεσιών για την μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εάν εκλεγούν αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν έχουν ψηφιστεί προηγούμενα τα νομοσχέδια, τότε ενδεχόμενα κάποιοι εξ αυτών είτε να έχουν εκλογή με σύνθημα εναντίον της μεταρρύθμισης, για παράδειγμα, είτε με την εκλογή τους να ζητήσουν ευθύς εξ αρχής ξανά άνοιγμα της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση. Δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας για την αναβολή των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών η νομική υπηρεσία. Ο Νίκος Νουρίς έριξε την μπάλα στο γήπεδο των κομμάτων να αποφασίσουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να επικαλεστούμε οτιδήποτε το οποίο δεν θα μας δώσει την ευκαιρία να αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών το τι ιδιό γενέστη. Μη ρεαλιστικό σενάριο η προϋπόθεση για ψήφιση της μεταρρύθμισης πριν από τις 2 Οκτωβρίου, τονίζει ο Άριστος Δαμιανού. Δεν εκτιμώ ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο στις επόμενες 15 μέρες. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά ζητήματα ανοιχτά. Είμαστε πανέτοιμοι να τα συζητήσουμε και να κλείσουν όσο το δυνατό πιο σύντομα. Από ό,τι θέλει να πάει στο Μήλο 10 μέρες κοσχυνίζει. Τα πράγματα είναι χιλιοϋπομένα. Την ετοιμότητα του Δυσσή να ψηφίσει υπέρ της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και να στηρίξει θητείες 2,5 χρόνων εξέφρασε ο πρόεδρος του Δυσσή. Να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, τις έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν είναι η ώρα αν θα έχουμε 5 περισσότερες καρέκλες δημάρχων ή λιγότερες και δεν είναι η ώρα ποιος θα σκοράρει κομματικούς πόντους. Προτάσσοντας τον κίνδυνο να την αχτεί στον αέρα όχι μόνο η μεταρρύθμιση, αλλά και η εκταμίευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.